θα πάω σε μια ψυχρή αποτίμηση σήμερα. Με τον καθηγητή Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής, τον κύριο Κωνσταντίνο Λάβδα. Και θα πάω σε μια ψυχρή πρώτη αποτίμηση, γιατί εδώ ούτε απελπισία χρειάζεται, ούτε διθύραμβη. Παιδιά, έτσι είναι οι διεθνείς σχέσεις. Μόνο σου θα ξύσει την καμπούρα σου. Καλημέρα, κύριε Λάβδα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Φαντάζομαι ότι κι εσείς γκρίζο καπνό βλέπετε. Ναι, μα τα είπα και όλα στο πρωί στην συναδελφό σας. Νομίζω ότι το έχω τουιτάρει και από πολύ νωρίς όταν είδα το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι όμως διαφορετικό από αυτό που ανέλυε εδώ και 10 μέρες και μια εβδομάδα. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν ήταν περίεργο το πώς κάποιοι θεωρούσαν ότι η Τουρκία είναι πανικόβλητη, η Τουρκία φοβάται ότι θα καταστραφεί η οικονομία της κτλ. Όλοι περιμέναμε, τέλος πάντων όλοι, όσοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει, περιμέναμε αφενός ότι θα έχουμε πιθανώς μια περιγραφή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων, τα περίφημα restrictive measures, τα οποία, αν θέλετε, είναι μια μορφή κυρώσεων, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δεν πρόκειται για sanctions, έτσι. Πρόκειται για restrictive measures, όπως λέει η ανακοίνωση. Εν πάση περιπτώσει, κατά φυσικών προσώπων. Όπως έγινε με το Γιαβούς, αυτό βλέπαμε. Δεν βλέπαμε κάτι άλλο. Και βεβαίως, δεν είναι αυτό μείζον για μένα. Είχα πει σε έναν αδελφό σας πριν από 10 μέρες, μην περιμένετε καμιά μεγάλη είδηση για αυτό το θέμα, για αυτό το θέμα από το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αντιμετώπισε άλλα θέματα με ενδιαφέροντα τρόπο, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και το βέτο της Βουλγαρίας και της Πολωνίας και της Ουγγαρίας κτλ. Αυτά ναι. Αλλά δεν περιμέναμε κάτι σοβαρό εκεί και κακώς κάποιοι φορτώνουν την ελληνική κοινή γνώμη με την αντίληψη, την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας λύσει και αυτό το πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σπουδαίος και καινοτόμος οργανισμός μεγάλης σημασίας. Ευτυχώς που είμαστε εκεί που είμαστε, έτσι όλα αυτά μπορεί κανείς να τα αναλύσει και κάποιοι τα έχουμε αναλύσει και από πολλά χρόνια, αλλά δεν μπορεί να μας λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Πρέπει να τα λύσουμε εμείς με συνεργασίες διμερείς, τριμερείς, πολυμερείς, αλλά πάντως δεν είναι κάτι το οποίο θα προκύψει μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους λόγους τους έχουμε πει αναλυτικά. Υπάρχουν διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ήταν απίθανο η Γερμανική Προεδρία να τελειώνει τώρα με επίθεση στην Τουρκία. Έτσι, ήταν αδιανόητο. Υπάρχουν άλλες χώρες πέραν της Γερμανίας, όπως η Ισπανία, όπως η Ιταλία, που συστηματικά προβάλλουν την άποψη ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να κρατήσουμε κοντά την Τουρκία. Και υπάρχει και η αναμονή όλων για τη νέα Αμερικανική διοίκηση. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι αν δείτε την ανακοίνωση, τα σημεία δηλαδή που αφορούν αυτό που συζητάμε, τα σημεία 28-33, το τελευταίο σημείο τι λέει? Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσπαθήσει να συντονιστεί σε σχέση με την Τουρκία και την Ανατολική Μεσόγειο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι τελειώνει το σημείο 33 που είναι το τέλος. Άρα, κύριε Λάβδα, που συζητάμε, θεωρείτε ότι αυτό είναι και το κλικ? Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η διοίκηση Biden για να δούμε μετά εμείς πώς θα πορευτούμε. Περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση πετάει για μία ακόμα φορά στα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά θέματα τον μπαλάκι στις Ηνωμένες Πολιτείες για να βγάλει και από πάνω της την εσωτερική ένταση μεταξύ απόψεων όπως η Γαλλία, όπως εκείνη της Γαλλίας που λέει ότι η Τουρκία έχει αποσταθεροποιήσει την περιοχή και η Γαλλία έχει συμφέροντα και τα λέει, πέρα από το ότι έχουμε μια γνησίως καλή σχέση με την Τουρκία, με τη Γαλλία, έτσι, έχουμε όντως σε πολλά επίπεδα και το επίπεδο του πολιτισμού και της κλασικής παιδείας. Αυτά δεν πρέπει να τα απαξιώνουμε. Αλλά παραλλήλως η Γαλλία έχει τα συμφέροντά της στην Αφρική, τα οποία της τροπιλίζει η Τουρκία εδώ και χρόνια, όχι τώρα. Οπότε η Γαλλία έχετε από τη μία πλευρά που λέει σε όλους ότι κοιτάξτε εδώ η Τουρκία διαλύει την Ανατολική Μεσόγειο, και από την άλλη έχετε στο άλλο άκρο τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία που θέλουν τις καλύτερες δυνατές σχέσεις και πετάνε τον μπαλάκι στον Biden να δουν πώς θα κατευθυνθεί το πράγμα με τη νέα Αμερικανική διοίκηση. Το σημείο 33 το λέει expressis verbis. Θέλω να σας ρωτήσω και μία παράμετρο, γιατί στην Ελλάδα το ξέρετε καλύτερα από εμένα, στη δημόσια συζήτηση η δαιμονοποίηση είναι ένα εύκολο πράγμα. Θέλω να πω, όχι ότι δεν έχει ευθύνες, βαρύτατες ευθύνες, αλλά τα φορτώνουμε όλα πάνω στη Γερμανία. Διαβάζοντας λίγο το κείμενο προσεκτικά όσο μπορούσα, εγώ κατάλαβα ότι το κλειδί εδώ είναι να εξακολουθήσει, και η Τουρκία φαίνεται ότι παίρνει το ρίσκο και το αναλαμβάνει, να παίξει το ρόλο της αποθήκης ψυχών, δηλαδή λόγω της μεταναστευτικής ροής που δέχεται να την κρατήσει την Τουρκία, η Ευρώπη λέει προχωράμε. Άρα λέω εγώ ότι αύριο μεθαύριο και νέα κουνήματα να κάνει ο Ερντογάν, στρατηγικού χαρακτήρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση με την προσφυγοφοβία που υπάρχει, όχι σε εμάς,
στις πολιτικές εννοώ, ξέρει από πού την κρατάει ο Ερντογάν. Δηλαδή από αυτή την περίφημη στρόφιγγα που σε εμάς τη χρησιμοποίησε στον Εύρο. Ρωτώ λοιπόν ευθέως, δεν έπαιξε ρόλο και αυτό? Έπαιξε ρόλο και αυτό. Το σημείο 29, στο οποίο προφανώς αναφέρεστε και σωστά κάνετε και το βάζετε, είναι μεγάλο θέμα. Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Αφενός, κάποιοι όπως και η ελληνική πλευρά επέμειναν να υπάρχει κάτι τέτοιο. Να υπάρχει κάτι τέτοιο γιατί, όπως είπα, υπάρχει η όψη που τονίζει ότι πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο και η Τουρκία, όπως και όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός της Ένωσης λοιπόν και η Τουρκία εκτός, να εντείνουν τις προσπάθειές τους στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και κυρίως των δικτύων των διακινητών. Έτσι, αυτό το λέει. Από την άλλη μεριά όμως, θα συμφωνήσω μαζί σας αυτό, ότι από την άλλη μεριά επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά τη σημασία της Τουρκίας ή ακριβώς λόγω του θέματος της μετανάστευσης, λόγω των ροών από τη Συρία κλπ. Και πετάει και το θετικό σχόλιο για την δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραμένει στο τραπέζι αυτή η θετική ατζέντα που λέει στο σημείο 29, ότι η προσφορά μιας θετικής ατζέντας παραμένει στο τραπέζι εφόσον η Τουρκία λέει θέλει να προχωρήσει σε μια γνήσια σχέση συνεργασίας και όλα αυτά τα γνωστά. Mm-hmm. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μπορώ να πω ότι με εντυπωσίασε σε αυτή την κατάληξη. Είχα αναλύσει και προκαιρού σε ένα κείμενο το ότι το πρόβλημα Πολωνίας-Ουγγαρίας, το γεγονός δηλαδή ότι είχατε την Πολωνία και την Ουγγαρία να απειλούν με βέτο, ναι. Όχι μόνο το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και όλο το δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, εάν δεν αποσυνδεθούν από ζητήματα κράτους δικαίου, αυτό εξ αντικειμένου οδήγησε κοντά το Βερολίνο με το Παρίσι, γιατί έπρεπε να λύσουν αυτό το πρόβλημα που ήταν μείζον για να αποδεσμευτούν έτσι, τα ποσά και τα προγράμματα. Και άρα εξ ορισμού ένας ακόμα λόγος για τον οποίο δεν μπορούσαμε και δεν έπρεπε να περιμένουμε, αντίθετα από ό,τι έλεγαν κάποιοι, κάτι σημαντικό από τη Σύνοδο, ήταν και αυτός. Έτσι. Δηλαδή ακόμα και αν η Γερμανία για κάποιο μυστηριώδη λόγο αποφάσισε να δει σοβαρά το πρόβλημα Τουρκία, που δεν προβλέπεται να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, όπως προέκυψε η εξέλιξη των πραγμάτων με την Πολωνία και την Ουγγαρία, το Παρίσι με το Βερολίνο έπρεπε να συνεργαστούν. Και άρα οι διαφορές τους, οι γνήσιες για θέματα Ανατολικής Μεσογείου μπήκαν εξ ορισμού στη δεύτερη ή και στην τρίτη ταχύτητα. Ήταν ένας ακόμα λόγος για τον οποίο δεν περίμενα και το είχα γράψει να δούμε κάτι εντυπωσιακό εδώ. Βέβαια, να συμπληρώσω, και πάλι έχουμε μια ημερομηνία την οποία πρέπει να προσέξουμε και είναι ο Μάρτης βεβαίως, έτσι, γιατί μέχρι το Μάρτιο θα έχει αναλάβει ο κύριος Μπάιντεν και η κυρία Χάρις στις 20 Ιανουαρίου και άρα εκεί πλέον το Μάρτιο θα πρέπει να κάνουμε πράγματι να πιέσουμε για να δούμε μια συνολική αποτίμηση. Από τώρα όμως μέχρι το Μάρτιο θα έχουν υπάρξει πολλά επεισόδια, αν υπάρχει αμφιβολία. Μιας και το αναφέρετε το Μάρτιο, θέλω να σας ρωτήσω, με δεδομένο ότι η Τουρκία, να μην το ξεχάσω, δεν είναι κατά κάποιο τρόπο μείον, κύριε Λάβδα, το γεγονός ότι σε αυτό το κείμενο υπάρχει αναφορά στο Roots Race, ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αποσύρθηκε. Εμείς ξέρουμε απολύτως. Ότι έκανε τη δουλειά του τρεις μήνες. Τι πάνε να πει, χάρη μας κάναν, δηλαδή αποσύρθηκε. Απολύτως. Έληξε η συγκεκριμένη Ναύτεξ, είχαν προηγηθεί κι άλλες και πήγε πίσω στο λιμάνι του. Είναι μία από τις θετικές για την Τουρκία αναφορές. Θετική είναι η αναφορά στη λεγόμενη θετική ατζέντα, την positive ατζέντα, όπως λέει το κείμενο. Θετική είναι η αναφορά ότι αποσύρθηκε, υπάρχει λέει το withdrawal του Roots Race. Θετική είναι αυτή η αναφορά. Υπάρχουν αρκετές θετικές αναφορές στην Τουρκία. Υπάρχει και μια σειρά διατυπώσεων που είναι σκληρότερες από τις προηγούμενες. Mm-hmm. Άλλωστε, διά τ' αυτά, αυτό είναι που περιμέναμε δυστυχώς. Κοιτάξτε, το έχω πει κατά επανάληψη. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση το φόρουμ το οποίο θα μας λύσει το πρόβλημα, το συγκεκριμένο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύτιμη, θα το πω για μια ακόμα φορά, για πολλά άλλα ζητήματα. Αλλά η αντίληψη ότι λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα σταματήσουμε να εξετάμε αυτή την απίστευτη πίεση από την Τουρκία είναι είτε αφελής, είτε εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να πω κάτι άλλο, έτσι καταλαβαίνω. Αλλά όμως, κύριε Λάβδα, σας θυμίζω ότι μετά την σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του Αυγούστου, Έλληνες υπουργοί ήταν αυτοί που λέγανε ότι έρχονται κυρώσεις που θα πονέσουν, θα δαγκώνουν. Τον Οκτώβριο περίπου εμείς είπαμε στην Κύπρο κάτσε καλά με το βέτο, άστο. Και θέλω να πω μήπως χάθηκαν οι ευκαιρίες, δηλαδή ούτως ή άλλως πήγαμε σε μια σύνοδο η οποία επί της ουσίας ήταν κενή περιεχομένου για αυτό που ενδεχομένως να επιδιώκαμε.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε πρακτικό επίπεδο καθημερινό ο Έλληνας προεξωτερικών, ο Έλληνας πρωθυπουργός, όλοι οι εμπλεκόμενοι προσπαθούν. Αυτό είναι βέβαιο. Το ζήτημα όμως είναι ότι θα έπρεπε να κάνουμε κάποιες πιο τολμηρές κινήσεις στο μεταξύ. Για παράδειγμα, αυτή η περίφημη συμφωνία συνεργασίας με τη Γαλλία, τι θα γίνει, πόσο θα την περιμένουμε, έτσι, θα περάσει και το 2021. Και το λέω γιατί είναι κρίσιμο. Και είναι κρίσιμο γιατί η Γαλλία έχει συμφέροντα στην περιοχή. Και το γεγονός ότι υπογράψαμε αυτή την πολύ καλή συμφωνία με τα Εμιράτα πρόσφατα είναι όντως μια πολύ καλή συμφωνία συνεργασίας και αμυντικής συνεργασίας. Ουσιαστικά είναι συμμαχία στην πραγματικότητα. Έτσι, μια μορφή συμμαχίας. Είναι βαρύ κείμενο αυτό που υπεγράφει με τα Εμιράτα και πολύ καλό. Με τη Γαλλία που μας αφορά πολύ περισσότερο, διστάζουμε. Γιατί διστάζουμε, κάποιοι λένε, διότι η Γαλλία έχει πλανητικά ενδιαφέροντα τα οποία δεν συμπίπτουν με τα δικά μας. Αυτό είναι αφελές. Ή εν πάση περιπτώσει εκ του πονηρού. Διότι είναι αδιανόητο να μας ζητήσει η Γαλλία και εν πάση περιπτώσει να είναι έτσι το κείμενο που να υποχρεωθούμε να ασχοληθούμε με πάνω από ένα-δύο εκπροσώπους αξιωματικούς στα δικά της ενδιαφέροντα σε κάποιο νησί του Ειρηνικού αύριο. Η ουσία παραμένει ότι ενοχλεί κάποιους εταίρους η εμβάθυνση της ελληνογαλλικής συνεργασίας. Και άρα τέτοιου είδους κινήσεις είναι αυτές που πρέπει να έχουμε την τόλμη να κάνουμε, αντί να περιμένουμε πάλι από το Μάρτιο να δούμε πώς θα είναι η ισορροπία η εσωτερική. Και κοιτάξτε, υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Ακούω πολλούς να βγαίνουν έτσι με πύρινα άρθρα και πύρινο λόγο και να κατακεραυνώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι λέει έχει την ομοφωνία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, γιατί είναι δυσκίνητη κτλ. Δεν είμαι βέβαιος ότι όλοι αυτοί και όλες αυτές που τα λένε αυτά τα πράγματα έχουν σκεφτεί διεξοδικά το αν πράγματι θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία όντως θα καταργήσει την ομοφωνία. Γιατί ξέρετε, οι συμμαχίες που φτιάχνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τέτοια θέματα δεν θα είναι μόνο σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, θα είναι σε σχέση με πάρα πολλά σωστά, πράγματα. Σωστά και με την οικονομία και βεβαίως. Είναι πάρα πολλά θέματα γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα το ξαναπώ, γιατί για κάποιο μυστηριώδη λόγο φαίνεται δεν γίνεται κατανοητό. Είναι πολύτιμη για αυτά που κάνει. Δεν υπάρχει καμιά εμφωλία. Σκεφτείτε την πανδημία, σκεφτείτε την Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης κτλ. Και σκεφτείτε την με τη δραχμή. Και σκεφτείτε τις επιπτώσεις που θα είναι τρομερές δυστυχώς και θα τις ζήσουμε, αλλά σκεφτείτε ποιες θα ήταν αν είχαμε τη δραχμή, εάν δεν είχαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι μπορείτε να το αντιληφθείτε. Λοιπόν, είναι πολύτιμη για αυτό το οποίο κάνει, μας χρειάζεται και σε έναν βαθμό τεράστιο την χρειαζόμαστε, αλλά δεν είναι λύση για αυτά τα ζητήματα. Βεβαίως τα βάζουμε σε αυτό το φόρουμ γιατί είμαστε μέλη, πρέπει να τα βάζουμε τα ζητήματα. Είναι λάθος να καλλιεργούμε, όπως κάνουν ορισμένοι, στον Έλληνα πολίτη την αντίληψη ότι εδώ θα λύσουμε το πρόβλημα. Δεν θα το λύσουμε μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης το τουρκικό πρόβλημα. Θέλω να κλείσουμε ως εξής, με δεδομένο ότι και στο κείμενο δεν υπάρχει αναφορά στην Ελλάδα. Έτσι, υπάρχει μία αναφορά για μονομερείς και προκλητικές ενέργειες, όχι παρανομίες. Αλλά θέλω να κλείσουμε ως εξής. Επειδή το είπατε 2-3 φορές και θεωρώ ότι δεν το λέτε τυχαία ορισμένα πράγματα, παραπέμποντας το Μάρτιο, η Τουρκία μετά την πλήρη ερμηνεία στην πράξη του σχεδιασμού της επί τριμήνου με το Roots Race ως κορονίδα, έχει πει και κάτι ακόμη, ότι εγώ πολύ σύντομα με βάση τα στοιχεία που λένε ότι πήραν από τις θαλάσσιες ζώνες θα επιστρέψω όπου έχω ενδιαφέρον με γεωτρύπανο. Και επειδή αυτό το θα επιστρέψω όπου έχω ενδιαφέρον με γεωτρύπανο ακούγεται συχνά πυκνά ότι παίζει νότιο-νότιο-ανατολικά της Κρήτης μέχρι τον άξονα του Καστελορίζου, θέλω να σας ρωτήσω πόσο πιθανό είναι με αέρα στα πανιά του Ερντογάν μετά το χθεσινή σύνοδο, έτσι το πουλάει τουλάχιστον στο εσωτερικό του, να επανακάμψει δρυμύτερο σε μια νέα φάση μετά τον Biden και αφού τελειώσει η προεδρία της κυρίας Μέρκελ, να μην τη φέρει και σε δύσκολη θέση με γεωτρύπανο στην περιοχή? Όταν αναλάβει η Πορτογαλία από το Γενάρη, εκεί σαφώς θα υπάρξει δυνατότητα, χωρίς τη γερμανική προεδρία, την οποία σαφώς δεν ήθελε να φέρει σε δύσκολη θέση, να κάνει μερικές κινήσεις, ίσως πριν αναλάβει ο κ. Biden στις 20 Ιανουαρίου. Εκεί όμως πλέον έχουμε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο, με δεδομένο ότι, όπως άλλωστε τα είχαμε πει και εδώ πριν από εβδομάδες, δεν προκύπτει από κανένα ανώτατο δικαστήριο, είτε πολιτιακό είτε των ΗΠΑ, ενδεχόμενο να μην αναλάβει ο κ. Biden, είναι βέβαιο, απολύτως. Με αυτά τα δεδομένα, ο Ερντογάν πλέον είμαι βέβαιος ότι και ο Τσαβούσογλου και όλο το επιτελείο σκέφτονται με βάση το τι συμβαίνει στην Ουάσιγκτον αποκλειστικά.
Δεν είχαν καμία ανησυχία, αντίθετα από ό,τι λεγόταν από κάποιους στα ελληνικά μίντια. Δεν είχαν καμία ανησυχία, νομίζω, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν όμως ανησυχία για την Ουάσιγκτον, διότι εδώ έχετε μια αλλαγή η οποία βεβαίως σε πρώτη φάση θα θέλει να έχει γέφυρες με την Άγκυρα. Είναι αυτονόητο πως η νέα κυβέρνηση καταρχήν θα προσπαθήσει να δει αν μπορεί κάπως να συντονιστεί με την Άγκυρα. Αυτό είναι αυτονόητο. Εάν δεν δείξει στην περίοδο αυτή κάποια θετικά δείγματα η Τουρκία, τότε θα περιμένει διαφορετική αντιμετώπιση. Δεν θα είναι ο Τραμπ πλέον, με τον οποίο θα σηκώνει το τηλέφωνο και θα μπορεί να μιλήσει ο Ερντογάν. Θα είναι μια διαφορετική προσωπικότητα στο Λευκό Οίκο. Αυτό είναι βέβαιο. Άρα θα σας έλεγα ότι παραμένει ανοιχτός ο κίνδυνος σοβαρής κλιμάκωσης, με την υποσημείωση όμως ότι είναι βέβαιο ότι αυτή τη στιγμή, όπως άλλωστε και πριν τη Σύνοδο, δεν νομίζω ότι τους απασχόλησε ιδιαίτερα, η Τουρκία άρχισε να σκέφτεται. Επειδή είχε βάλει όντως όλα τα αυγά στο καλάθι Τραμπ, δεν υπήρχε καμία εμβολία, έτσι εκφραζόταν μάλιστα κατά περιόδους και υποτιμητικά για το Δημοκρατικό Κόμμα τα τελευταία διετία ο Ερντογάν, υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Νομίζω ότι η μεγάλη υποσημείωση, αυτό που λέει για την πιθανή κλιμάκωση, που δεν αποκλείεται καθόλου, η υποσημείωση είναι ότι σίγουρα θα μιλάνε συνεχώς με τον πρέσβη του στην Ουάσιγκτον, θα υπάρχει μια ανησυχία σε σχέση με το πώς θα δει την κατάσταση στις ΗΠΑ. Και να κλείσω λέγοντας ότι εάν οι δημοκρατικοί επιστρέψουν σε μια αντίληψη τύπου Ομπάμα, που για την συγκεκριμένη περιοχή γεωπολιτικά είχε πολλά προβλήματα, έτσι να θυμίσω πως ήταν η αντίληψη η οποία ευνόησε κινηματικές μορφές που κατέληξαν στους Αζούς Μουσουλμάνους κτλ., μπερδεύοντας αυτές τις μορφές με τον εκδημοκρατισμό, θεωρώντας ότι η Αραβική Άνοιξη θα φέρει τη δημοκρατία στην Βόρεια Αφρική και έφερε τελείως διαφορετικά πράγματα. Εάν λοιπόν γυρίσει σε αυτό που το απέφχομαι, τότε θα έχουμε προβλήματα βεβαίως. Το πιο πιθανό είναι ότι θα έχουμε μια κυβέρνηση δημοκρατική, αλλά όχι βεβαίως επανάληψη της περίοδου Ομπάμα. Θα έχουμε προσπάθεια τουλάχιστον να αντιμετωπιστούν τα επεισόδια τα οποία έχουν διαδραματιστεί στο μεταξύ, γιατί ο Biden αναλαμβάνει το 2021 με ένα διαφορετικό περιβάλλον, εννοείται, έτσι έχουν υπάρξει αλλαγές. Και ελπίζω σε αυτό το πλαίσιο ότι οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να συντονιστούν και με τη Γαλλία και όχι μόνο με το Βερολίνο. Η πολύ καλή σχέση Ομπάμα-Μέρκελ ήταν συμπαθής, αλλά είχε και προβλήματα. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό θα πρέπει να παρακολουθήσουμε αυτή την εξέλιξη. Δηλαδή, πώς θα εξελίσσονται οι σχέσεις ΗΠΑ, Γαλλίας, Γερμανίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Και αυτό είναι σημαντικό. Και να ξαναπώ, όπως κάναμε με τα Εμιράτα, πρέπει να συμβεί και με τη Γαλλία. Ανεξαρτήτως αν κάποιοι από φίλους και εταίρους ενοχληθούν λίγο, δεν πειράζει. Κύριε Λαδά, προφανώς, επειδή δεν πετάτε στα σύννεφα, καλό θα είναι και η ελληνική πολιτική ηγεσία να έχει κατά νου το ενδεχόμενο σε όλο αυτό να εμφανιστούν οι Τούρκοι με κανένα γέρο τρύπανο. Και αν περιμένει από άλλους απ' έξω. Λέει ένας ακροατής, μια χαρά το λέει ο κύριος Λάβδας για τα οικονομικά. Θέλω όμως να του υπενθυμίσω, με αυτό θα κλείσουμε, ότι η αντίληψη του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή ότι η είσοδος σε ΟΚ θα μας λύσει και αυτά τα προβλήματα και αργότερα του Πασόκ όταν προώθησε την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έλεγαν ότι εκεί θα λύσουμε τα ζητήματα με την Τουρκία. Κοιτάξτε, είναι πολύ απλή η απάντηση σε αυτό. Σε περιβάλλον ψυχρού πολέμου. Στο περιβάλλον του ψυχρού πολέμου η Τουρκία έπαιζε μέσα στο ΝΑΤΟ. Γι' αυτό και όταν τα πράγματα φτάνανε στην πραγματικά τελευταία ανάσα και ήθελαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μη σκέφτεσαι το 1974, γιατί τότε δεν ήθελαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Αλλά στη δεκαετία του 60, θα θυμίζω την επικοινωνία του Τζόνσον προς τον Ηνωνού, έτσι. Θα θυμίζω περιπτώσεις στη δεκαετία του 70 επίσης, μετά το 1974, που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προσπάθησαν να σταματήσουν την εμβολή, έτσι, αυτό το γνωρίζουμε πλέον. Αλλά στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου, όταν οι ΗΠΑ ήθελαν και όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση συντονιζόταν με τις ΗΠΑ και το έκανε σχεδόν πάντα ακριβώς λόγω του ψυχρού πολέμου, στο εσωτερικό του δυτικού μπλοκ, στο οποίο ήθελε σωστά να αγκυροβολήσουμε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής, εκεί τα πράγματα ήταν σαφή. Τα όρια για την Τουρκία ήταν σαφή. Τώρα όμως βρισκόμαστε σε ένα διαφορετικό πλανήτη. Και όταν μπήκε η Κύπρος. Μα η Κύπρος έπρεπε να μπει. Όχι, άλλο πολλή. Λέει ότι το αφήγημα στην Ελλάδα, λέει ο ακροατής, όταν μπήκε και η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν ότι θα λύσουμε τα προβλήματα. Είναι ασπίδα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά εντάξει, αυτό. Εγώ έχω ακούσει υποψήφιο ευρωβουλευτή πέρσι να λέει ότι ο Ευρωστρατός. Το έχω ακούσει με τα αυτιά μου. Να λέει ότι ο Ευρωστρατός θα αποτελέσει και λύση για το αμυντικό πρόβλημα της Ελλάδος. Το ότι η πολιτική ανεξαρτήτως χρώματος δυστυχώς πίνει και σε ανευθυνότητα μερικές φορές για να κερδιθούν κάποιες εντυπώσεις ή κάποιες ψήφοι, αυτό το γνωρίζουμε καλά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε. Πρώτον, ότι ο έμνηστος Καραμανλής είχε υπόψη το περιβάλλον του ψυχρού πολέμου και αυτό πράγματι έτσι λειτουργούσε εκείνη την εποχή. Και δεύτερον, ότι η Τουρκία με το τέλος του ψυχρού πολέμου σχεδόν αμέσως
άρχισε, δεν περιμέναμε τον Ερντογάν μετά το 16 και το πραξικόπημα, άρχισε να τοποθετεί το ρόλο της με έναν διαφορετικό τρόπο πλέον στη σχέση Ανατολή-Δύσης, σταδιακά. Το και αντιλήφθηκε έπρεπε, πιο αυτό... γρήγορα, να τα λέμε όπως είναι. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν έπρεπε να το λάβουμε υπόψη μας, έτσι, αντί να θεωρούμε θα λυθούν όλα τα προβλήματα μέσω της Ευρώπης. Κωνσταντίνος Λάβδας, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά. Καλή σας ημέρα, κύριε Λάβδα. Καλημέρα από Αθήνα. Γεια σας. Να είστε καλά.